Ναι, εδώ, όπως θα είδατε και εσείς, πριν πέρασα το στάδιο, είναι η Εθνική Ομάδα του Κατάρ για προετοιμασία που έρχεται τα τελευταία 4 χρόνια. Με επικεφαλή στο, αν θέλετε, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κόσμου, τον Ρόμπερτο Νεμιγιάν που είναι προπονητής, και τον Γιάνκο τον Παρατάνο, αυτό γνωστό βούλγαρο εμποδιστή πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι ομάδα της Ουκρανίας των Αλμάτων με επικεφαλή στην Κοβόρομα την 3η Ολυμπιονίκη και τον Σουρένκο τον 3η Ολυμπιονίκη στο Μήκος. Είναι ομάδα της Λευκορωσίας με 15 άτομα με επικεφαλή την Ολυμπιονίκη στη Σφαιροβολία Κόρολτσικ. Ήταν μέχρι χτες 60-70 Έλληνες αθλητές, κοπέλες του Επικοντό. Έρχονται αύριο οι Σλοβαίνοι και οι Ρώσοι. Έχει γίνει και το η Βούλγαρη Τερέζα Μαρίνοβα έφυγε σήμερα το πρωί με τον Χρήστο τον Μαρκό. Έχει γίνει η Καλαμάτα ένα κέντρο προετοιμασίας και εκείνο το βασικό, γιατί είμαστε με όλα αυτά τα παιδιά μια παρέα και μας βοηθάνε και τους βοηθάμε. Και εδώ έγκυται, αν θέλετε, και η επιτυχία του Διεθνούς Μήνυκ των Παπαθλησίων που οργανώνει με συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, όπως και το προπονητικό κέντρο της Καλαμάτας, που χωρίς τις αξιόλογες εγκαταστάσεις παλεύουν τα παιδιά του Εθνικού Σταδίου να το προσέχουν κλπ. Δεν υπάρχει μια βοήθεια μέχρι τώρα από το κράτος, αλλά αυτό η παρέα έχει διαμορφώσει και γι' αυτό μας στηρίζουν όλα αυτά τα παιδιά στις προσπάθειες που κάνουμε στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Και τα παραπλαίσια φέτος είναι 2 Ιουνίου. Μάλιστα. Κύριε Βακαλόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας μιλήσετε για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη σας και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς παρακολουθούμε την προσπάθεια της Κύπριας αθλήτριας της Ανθής Κετήρου. Τώρα στην μπάλα. In the ball program, Howard Jessica from the United States of America. Ενώ παρακολουθούμε πάντα αποσπάσματα από το πρόγραμμα που μόλις μας παρουσίασε.